Στα τηλέφωνα, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, αξιαγάπητε κύριε Δαμιανίδης. Ονομάζομαι Προτσέτης Αναστάσιος. Είμαι συνοριακός πίνακας στην ελληνική αστυνομία και υπηρετώ. Τάσο, έλεγα για σένα το πρωί, το ξέρεις. Έλεγα για σένα το πρωί και έλεγα ότι σου ζήτησαν το όπλο και το σήμα σου. Προχθές ημέρα 26/7/2021 και ενώ εκτελούσα κανονικά τα καθήκοντά μου στην υπηρεσία μου ως ενεργειακός πίνακας στην πρωινή μου βάρδια 6-2, δέχτηκα την επώνυμα από τον αξιωματικό υπηρεσία μου για να μεταβώ εγκαίρως εκτάκτως στο γραφείο του κοινού διοικητή μου περίπου πρωινή ώρα 9.30. Και αφού λοιπόν παρουσιάστηκε επιτυχώς στο γραφείο του κοινού διοικητή μου, μου ανακοίνωσε πως είχε άσχημα νέα για μένα. Εγώ κύριε Δαμιανίδη από το πρόσωπο του κύριου διοικητή μου τρόμαξα, νόμιζα ότι έγινε κάποιο οικογενειακό δυστύχημα, κάποιο τροχαίο, έπαθα σοκ. Απόλυσα και λέω τι έγινε κύριε διοικητά, πείτε μου, μου λέει πως ήρθε ΕΔΕ από ψηλά και έχει στεθεί προσωρινά σε διαθεσιμότητα. Εγώ ως την αρχή γέλασα κύριε Δαμιανίδη, δεν το πίστευα, λέω πλάκα μου κάνετε, υπάρχουν κάμερες εδώ, μου λέει Τάσο, θέλω να μου παραδέσεις τώρα αμέσως το όπλο και την αστυνομική σου ταυτότητα. Λέω κύριε διοικητά, για ποιο λόγο. Μου λέει υπέγραψες αυτό το έγγραφο και πάρε την ιδέα στα χέρια σου να διαβάσει όλη την τιμωρία. Παθαίνω σοκ. Βάζω κύριε Δαμιανίδη την υπογραφή μου και ακούστε τι έγραφε η τιμωρία. Είστε έτοιμος. Ακούω. Εγώ δηλαδή ένα πανικάρι, μάχημος, σε όλα να μην έχω δώσει δικαίωμα ένα χρόνο σχεδόν στην αστυνομία 10 μήνες και ακούστε από τι πιάστηκαν τα fake news και δώσανε τροφή για σκέψη στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, έγραφε μέσα στην ΕΔΕ ότι την ημέρα της Κυριακής είχα προβεί σε μία ανάρτηση στην οποία είχα κάνει εγώ ένα βίντεο κύριε Δαμιανίδη αναφερόμενος με κάποιους χιουμοριστικούς χαρακτηρισμούς για ένα προσωπικό μου ζήτημα για έναν πρώην κολλητό μου, στο οποίο το είχε κάνει δημόσια διότι ήθελα να δημιουργήσω ένα μπιφ για τις προβολές και για να γελάσουμε, σωστά. Μάλιστα. Ποτέ δεν είχα αναφέρει κανένα στο όνομα και ποτέ δεν είχα ούτε φωτογραφίσει ούτε ήθελα να αφήξω κάποια αρχή. Και ακούστε τα fake news πόσο ύπολα κινηθήκανε για να με κάνουν εμένα τον αποδιοπομπαίο τράγο. Βγήκε, ας πούμε, μια συγκεκριμένη σελίδα. Ας μην αναφέρω το όνομα δημόσια, αλλά θα το κοινοποιήσω στη σελίδα μου σύντομα, σήμερα κιόλας, και έγραφε. Στοκ και δέος, ο Ποτσέτης, ο αστυνομικός, βρίζει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Και το είχαν αυτό μέσα στην ΕΔΕ. Παθαίνω σοκ. Πάω κάτω στις γραμμές και γράφαν μετά από τρεις σειρές. Χωρίς ο σοκ να τον κατονομάζει. Και παθαίνω σοκ και γελάω, ρε παιδιά, λέω, μου ήρθε ΕΔΕ για ένα αστείο βίντεο που έκανα για ένα φίλο μου. Και το fake news έχει βγει. Και το είχε εκμεταλλευτεί γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στη χώρα μας που επικρατεί. Δηλαδή, Τάσο, δηλαδή εσύ στο βίντεο δεν κατονόμαζες τον Πρωθυπουργό, αλλά παρόλα αυτά, βγήκε το πόρισμα ότι εσύ αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό χωρίς να τον κατονομάζεις και αυτό ήταν ο λόγος τον οποίο σε θέσαν σε διαθεσιμότητα. Θα σας πω αμέσως. Αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος και με καλούν τώρα εμένα να δώσω απαντήσεις. Έχω ήδη προβεί και έχω δώσει ήδη εκλάβες όνομα τις απαντήσεις. Αλλά ακούστε για ποιο λόγο κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία κατά τη γνώμη μου. Γιατί εδώ είναι το ζουμί κυρία Δαμιανίδη. Λοιπόν, την ημέρα Σάββατο, πριν 4 μέρες, ήταν η γιορτή της δημοκρατίας μας. Σωστά. Σωστά. Τι σχέση. Εγώ είχα κάνει μια ανάρτηση από φωτογραφικό μου αρχείο πριν από 2 χρόνια. Συμμετείχα σε μια πορεία υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας. Ναι. Μακεδονία γίνει ελληνική και το δινώνω και δημόσια. Και που λέτε, έβαλα μια φωτογραφία με κάτι φιναράκια που κρατούσαμε ελληνική σημαία στα χέρια. Σωστά. Και τι πού είναι το κακό. Και ακούστε τώρα τι κάνανε τα fake news. Στη συνεχεία του ίδιου άρθρου που γράφουν ότι βρίζω τον Πρωθυπουργό. Ενώ ποτέ δεν ανέφερε κανένα επίθετο. Και ακούστε τώρα τι γράφανε. Γράφανε ότι συμμετείχα σε πορείες αντιεμβολιαστών. Πήρανε τη φώτο, δηλαδή τα λαμόρια, συγγνώμη για την έκφραση, και τη συνδέσανε με τη φωτιά αντιεμβολιαστών. Που εγώ να σας πω κύριε Δαμιανίδη, δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τους εμβολιασμένους, ούτε με τους αντιεμβολιαστές. Θεωρώ ότι είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας των απόψεων, σωστά. Σωστά, έτσι θα έπρεπε να είναι, σίγουρα. Σίγουρα σωστά, και ακούστε τώρα, δηλαδή σε αυτό το άρθρο, κάνανε αυτό το άρθρο τα fake news και με στοχοποίησαν ως ότι βρίζω τον Πρωθυπουργό. Μετά με αποκάλεσαν αντιεμβολιαστή και ότι είμαι ενάντια στα μέτρα του κορονοϊού. Ενώ εγώ πάντα τηρώ τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΗ, πάντα κάνω τα συνθέσεις μου που πάω στην υπηρεσία μου και πάντα φοράω τη μάσκα σε κλειστούς χώρους. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μείνω στο αυτό που είμαι και το σχολίασα το πρωί και δεν ξέρω αν το άκουσες ή αν σε πληροφόρησαν. Το σχολίασα και έλεγα ότι δεν έκανε κανένα έγκλημα ο άνθρωπος για να τον αποτάξουν από το σώμα. Ακριβώς. Και θα σας πω αμέσως. Πες μου λίγο, η αλήθεια είναι, εγώ θα σου πω έτσι πως θα το σκέφτομαι, έτσι. Δηλαδή, μου λένε, αν με ρωτήσει κάποιος, θα ήθελα ένας αστυνομικός να βγαίνει και να έχει τόσο έντονη δραστηριότητα στα social media. Εγώ στην προσωπική μου ιδιοσυγκρασία θα έλεγα ότι θα ήθελα έναν αστυνομικό λίγο πιο low profile. Αλλά
Τάσο Ποτσέπη, εφόσον σε έχουν δεχτεί στο σώμα. Σε δέχτηκαν κανονικά, δεν μπήκες με βίσμα. Αυτό θέλω να πω. Κανονικά με εκείνη τη Δαμιανή πέρασα έβδομος στο νησί του Χιού από 960 ετήσια. Έβδομος από 960. Άρα ήσουν και από είσαι και από τους καλούς, δηλαδή, από τους καλύτερους δηλαδή. Βέβαια. Εφόσον λοιπόν έχει δεχθεί η αστυνομία να σε βάλει μέσα στην ομάδα της, να σε εντάξει μέσα στους κύκλους της. Και είσαι αυτός που είσαι, γιατί σε ξέρανε, δεν σε ξέρανε, δεν σε μάθανε στη συνέχεια. Τώρα το θεωρώ τουλάχιστον υποκριτικό να αποτάσσεσαι από το σώμα για τον ίδιο λόγο τον οποίο το γνωρίζανε. Και πόσο μάλλον με ένα βίντεο το οποίο δεν κατονομάζεις κιόλας. Πολύ σωστά. Και φανταστείτε ότι έχω υπηρετήσει ως δόκιμος έφευγος αξιωματικός στις ειδικές δυνάμεις. Αγαπάω την πατρίδα μου. Τηρώ και σέβομαι την ιεραρχία. Θα ήμουν ηλίθιος να έδινα και να κατονόμαζα. Σαφώς αναφερόμουν σε μια προσωπική μου υπόθεση, η οποία μέσω των fake news, που μάλλον αυτοί κάνουν κομμάτι σε αυτή τη χώρα, δηλαδή τα media έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινή γνώμη, με συνδέσανε με κίνημα αντιεμβολιαστών και ότι βρίζω το πρόβλημα. Τάσο, επειδή, συγγνώμη κύριε Ποσέπη, δεν γνωριζόμαστε κιόλας, απλά επειδή τυχάνει να είσαι και ένα δημόσιο πρόσωπο, γι' αυτό συγγνώμη για τον ελληνικό κιόλας, να σε προστατεύσω θέλω τώρα, μην το δώσουμε άλλη έκταση εδώ. Δες το νομικά, κινήσου νομικά, γιατί νομίζω ότι είναι άδικο τουλάχιστον να σε αποτάξουν από το σώμα. Κύριε Δαμιανή, θέλω να αναφέρω απευθείας έτσι με το καλό και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το βήμα και όλους τους ακροατές που με ακούτε. Ανοιχτές γραμμές έχουμε εδώ συζητάμε. Είδα στα νέα παιδιά, κλείνοντας να πω το μήνυμά μου ότι ελπίζω και κάνω παράκληση να έρθει άμεση η διαθεσιμότητά μου, διότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή, κύριε Δαμιανίδη, είναι υποστελεχωμένη και χρειαζόμαστε και το κάθε έναν και περισσότερα άτομα, ειδικά τώρα καλοκαίρι με τις αυξημένες ροές μετανάστευσης. Και κλείνοντας, να ξέρετε ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι τώρα, διότι είμαι μοναδικός, μαζί με πολλούς βέβαια αστυνομικούς, ο οποίος ακόμα τηρώ τον όρκο μου να προστατεύω και να υπηρετώ τον Έλληνα συμπολίτη μου. Ιησούς Χριστός Νικά, ευχαριστώ κύριε Δαμιανίδη, θα τα πούμε στα δικαστήρια με τα fake news. Θα τους περιμένω εκεί πέρα. Καλή συνέχεια, κύριε Ποτσέπη, καλή συνέχεια. Now we are free, now we are free, now we are free.